πεκρή μεζέ ή χοιρινή τηγανιά. Σερβίρει 3 άτομα. Και τα δύο ονόματα χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αυτό το εύκολο νόστιμο φαγάκι ενός τηγανιού με χοιρινό και άφθονο αλκοόλ. Το όνομα περιγράφει ακριβώς αυτό, μεζές για έναν μεθυσμένο. Είναι επίσης γνωστό ως χοιρινή τηγανιά από τον τρόπο παρασκευής αυτού του πιάτου σε ένα τηγάνι. Αυτό το φαγητό μπορεί να φτιαχτεί με μια ποικιλία μεθόδων. Επέλεξα να σας δείξω αυτή τη μέθοδο με σάλτσα ντομάτας και πράσινες πιπεριές. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα στην Ελλάδα. Υλικά. 600 γραμμάρια χοιρινό, μπούτι ή όμως, ή όποια κομμάτια λιπαρά θέλετε. 1 με 2 μεγάλες σκελίδες σκόρδο. 1,5 πράσινη πιπεριά κομμένη σε μεγάλα κομμάτια. 250 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας με ψιλοκομμένα ντοματάκια. 1 ποτήρι 250 ml λευκό κρασί και προαιρετικά 1 δόση ούζο. 30-40 ml 2-3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Φρεσκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι. 1/2 κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι. 1/2 κουταλάκι του γλυκού κύμινο σκόνη. 1 κουταλιά της σούπας ξερό θυμάρι. 125 ml μισό φλιτζάνι ζεστό νερό. Μέθοδος. Ετοιμάστε το κρέας. Πλύντε το κρέας και αφήστε το να στεγνώσει ανάμεσα σε χαρτιά κουζίνας. Ταμπονάρετε το για να το στεγνώσετε πολύ καλά, χρησιμοποιώντας γάντια μιας χρήσης για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης. Στη συνέχεια κόψτε το χοιρινό σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς. Μην αφαιρείτε τα μικρά λιπαρά κομμάτια, μόνο τα σκληρά και τα κόκαλα αν υπάρχουν. Βάλτε το στην άκρη. Οδηγίες τηγανίσματος. Τοποθετήστε ένα μεγάλο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Αφήστε το λάδι να ζεσταθεί πολύ καλά. Μόλις το λάδι ζεσταθεί, ρίξτε μέσα τα κομμάτια χοιρινού. Αφήστε τα να σοταριστούν για 2-3 λεπτά ανά πλευρά, μέχρι να ροδίσουν για να σφραγίσουν η χυμή τους, ανακατεύοντας τακτικά. Μετά από 6 λεπτά συνολικά, προσθέστε τις ψιλοκομμένες πιπεριές και το λιωμένο σκόρδο. Σοτάρετε τα μαζί με το κρέας για 2 λεπτά. Στη συνέχεια χαμηλώστε τη φωτιά και ντεγκλασάρετε, σβήστε, ρίχνοντας μέσα το κρασί και το ούζο εάν χρησιμοποιείτε. Προσθέστε φρεσκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι. Προσθέστε επίσης το ξερό θυμάρι και τα 2 μπαχαρικά. Ανακατέψτε για να τα ενώσετε μέσα στη σάλτσα. Προσθέστε τώρα μέσα τη σάλτσα ντομάτας. Αφήστε τον πεκρή μεζέ να σιγοβράσει για περίπου 45 μέχρι 50 λεπτά ή μέχρι να αρχίσει να δένει η σάλτσα και να μελώσει. Ανακατεύετε τακτικά. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ελέγξτε αν υπάρχει αρκετό ζουμί μέσα στο τηγάνι. Αν όχι, προσθέστε περίπου μισό φλιτζάνι ζεστό νερό. Μετά από περίπου 50 λεπτά, ο πεκρή μεζές πρέπει να είναι έτοιμος. Το κρέας πρέπει να είναι τρυφερό στο πιρούνι. Ανακατέψτε τα για άλλη μια φορά και σβήστε τη φωτιά. Αφήστε τον πεκρή μεζέ να ξεκουραστεί για 10 λεπτά πριν το σερβίρετε.
Η σάλτσα είναι τώρα μελωμένη με πολύ αρωματική πικάντικη όξινη γεύση. Πρόταση σερβιρίσματος. Σερβίρετε τον πεκρή μεζέ με κουλούρια και φυσικά άφθονο κρασί. Στην υγειά σας! Τι νόστιμο λαχταριστό πιάτο για να βυθίσετε τα δόντια σας. Το κρασί φυσικά δίνει αυτή την επιπλέον ζέση και νοστιμιά. Πληροφορίες φύλαξης. Ο μπεκρή μεζές μπορεί να φυλαχτεί στο ψυγείο σε αεροστεγές δοχείο για μία εβδομάδα ή στην κατάψυξη για έως και ένα μήνα. Προειδοποίηση. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά νόστιμο πιάτο. Απολαύστε τη λαμπρή απλότητά του. Τουριστικός οδηγός Ελλάδας. Ο μπεκρή μεζές παραδοσιακά μαγειρευόταν γύρω στα Χριστούγεννα, έθιμο της γουρουνοχαράς, όταν οι Έλληνες έσφαζαν το οικό στο γουρούνι τους. Παλιότερα υπήρχε ένας μπεκρής, δηλαδή μεθυσμένος, σε κάθε γειτονιά. Υπήρχαν πολλές τοπικές ταβέρνες ή ακόμα και μπακάλικα που είχαν μικρά τραπέζια και βαρέλια με κρασί ρετσίνα, όπου οι μπεκρίδες καθόντουσαν και έπιναν. Συνήθως σερβίρονταν μεζέδες με ελιές, τυρί και ό,τι ο μάγειρας τηγάνιζε εκείνη τη στιγμή. Οι μπεκρίδες είχαν κόκκινη μύτη και ήταν βέβαια ακίνδυνοι. Στην Αθήνα οι περιοχές Πλάκα και Ψηρή ήταν οι πιο γνωστές για τις ταβέρνες τους, το ποτό και τα ρεμπέτικα τραγούδια. Αυτή η φωτογραφία από τα αθηναϊκά.gr. Ο αγαπημένος ηθοποιός Ορέστης Μακρύς ήταν ο πιο γνωστός μπεκρής στον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60. Είμαι τόσο χαρούμενη που έζησα και βίωσα έστω και το τέλος αυτής της περίοδου. Αυτή η φωτογραφία timesnews.gr. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή αυτή γραπτή και στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.